Κυρία Σιαφάκα, βγαίνετε στους δρόμους σήμερα. Βεβαίως. Δεν μας έμεινε κάτι άλλο να κάνουμε. Να σας πω για ποιο λόγο βγαίνουμε. Καταρχάς, το πρώτο μας θέμα είναι ο πληθωρισμός και το δεύτερο το φορολογικό. Ναι. Σχετικά με το πρώτο, ο νομός μας κατατάσσεται στις πιο υπανάπτυκτες περιοχές της Ελλάδας. Οι νέοι φεύγουν, εγκαταλείπουν τον τόπο μας αναζητώντας νέες επαγγελματικές ευκαιρίες στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι επιχειρήσεις μετά του Καρπενησίου βρίσκονται σε μια εξαιρετικά δυσχερή οικονομική κατάσταση, αφού σχεδόν τα 15 τελευταία χρόνια βάλλονται από κρίσεις. Ναι. Όπως μνημονιακή, υγειονομική, ενεργειακή, της ακρίβειας βέβαια, όλα και αυτά, του ναι. πληθωρισμού. Ναι. Οπότε η κυβέρνηση με τα μέτρα που έχει λάβει και τους νόμους που έχει ψηφίσει φαίνεται να διαφορεί παντελώς για την επιβίωση της μικρομεσαίας επιχείρησης. Ναι. Και σίγουρα επικροτεί τις πολυεθνικές εταιρείες και τις υπερεθνικές αλυσίδες. Ναι. Λέτε δηλαδή υπάρχει ένα οξύμορο, από τη μία έχουμε τέτοιες περιοχές όπως η Ευρυτανία με τόσα πλεονεκτήματα και που λέμε ότι πρέπει να τις ενισχύσουμε και που νέοι άνθρωποι, εάν τους δώσεις τα κίνητρα, μπορούν να μείνουν εκεί και να αναπτυχθούν, και από την άλλη θέλουν να μείνουν εδώ. Θέλουν να μείνουν εδώ, αλλά δεν υπάρχουν κίνητρα. Από την άλλη, όμως, κανένας δεν ενδιαφέρεται να δώσει κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, μιλάμε για ανάπτυξη περιφέρειας, αλλά δεν δίνουμε και εφόδια. Ακριβώς. Έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές τους προβληματισμούς μας και τα προβλήματα γενικά του τόπου στους πολιτικούς της περιοχής. Έχουμε θέσει υπόμνημα για το φορολογικό επίσης, ναι. Τον προηγούμενο Νοέμβριο, πριν καν ψηφιστεί ήταν νομοσχέδιο τότε, αλλά δεν εισακουστήκαμε πουθενά. Mm-hmm. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια κίνηση από κάποιον της περιοχής, από την βουλευτή, από τον αντιπεριφερειάρχη και από άλλους τέλος πάντων που θα μπορούσαν έτσι να έχουν επαφές με κυβερνητικά στελέχη. Εννοείται για το φορολογικό. Ναι. Για το φορολογικό όχι, δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση. Mm-hmm. Καμία ανταπόκριση δυστυχώς. Ναι. Ενώ εντάξει προεκλογικά. Όλοι εντάξει, με είναι... λιγάλα, έτσι. Ναι, εννοείται. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Mm. Ναι, στην πορεία όμως απέδειξαν ότι υπάρχει αδιαφορία. Μάλιστα. Από την κυβέρνηση για αυτά τα προβλήματα της περιοχής μας. Και... εμείς ζητάμε από τους κυβερνώντες της περιοχής μας να σκύψουν πάνω από τα προβλήματα του νομού μας, να δώσουν κίνητρα στους νέους να παραμείνουν στον τόπο μας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, επιβάλλεται να αποσυρθεί ο νέος καταστρεπτικός φορολογικός νόμος. Ναι. Ώστε να μπορέσει η μικρομεσαία επιχείρηση που αποτελεί τη ροχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας να επιβιώσει. Βέβαια. Δεν υπάρχει άλλη λύση mm-hmm. αυτή τη στιγμή. Ναι. Το μαχαίρι έχει φτάσει στο κόκαλο. Είσαστε ενωμένοι από ό,τι διαβάζω, θα συμμετέχουν αρκετοί φορείς στην... Αρκετοί φορείς, ναι. Είναι το ΕΒΕ, το οποίο είναι το επιμελητήριο Ευρυτανίας. Ναι. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καρπενησίου, ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Ευρυτανίας, το Σωματείο Ταξί Ευρυτανίας και το Ράδιο Ταξί Καρπενησίου, ναι. και το Υπεραστικό Κτέλ Νομού Ευρυτανίας. Ναι. Βέβαια, εμείς καλούμε τα μέλη μας, ναι. και τους πολίτες του Καρπενησίου, γιατί ο πληθωρισμός αφορά όλους μας. Δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός, έτσι όπως το λέτε, είναι και οι προεκτάσεις, έτσι. Αν δεν υπάρχετε εσείς, πώς θα έρθει κόσμο στην περιοχή, οπότε και αυτοί αργότερα πώς θα έχουν και τις προεκτάσεις που χρειάζεται να έχουν. Έτσι. Mm. Όλα αυτά είναι αλυσίδα και θα πρέπει να τα σκεφτόμαστε εμείς οι απλοί πολίτες, να στηρίζουμε λίγο, όπως είπατε, τους φορείς και τις παραγωγικές τάξεις της κάθε περιοχής μας, γιατί χάρη σε αυτούς υπάρχει και κίνηση στην περιοχή μας. Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Ελπίζω να υπάρχει προσέλευση. Μακάρι, μακάρι. Στις 6 λοιπόν σήμερα το απόγευμα, πού θα γίνει, κυρία Σιαφάκα? Λοιπόν, η έναρξη της πορείας θα γίνει από τον κόμβο της εισόδου του Καρπενησίου, ναι. και θα καταλήγει στην κεντρική πλατεία του Καρπενησίου.
Μάλιστα. Ευχόμαστε να έχει επιτυχία από την άποψη της συμμετοχής, εννοούμε, και να εισακουστείτε και κάτι να γίνει, τουλάχιστον μία κίνηση, έστω αλλαγής, μία προσπάθεια, γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός.